κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε στο οροπέδιο Λασιθίου για έναν 56χρονο κτηνοτρόφο. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο ποιμνιοστάσιό του στην περιοχή Καμινάκη μαζί με το γιο του, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία. Η πρόσβαση του ασθενοφόρου στο σημείο ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το χιόνι είχε φτάσει το 1 μέτρο ύψος. Χρειάστηκε η συνολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ώστε να φτάσουν οι εσώστες στο σημείο. Δυστυχώς όμως ήταν αργά. Πληροφορίες που έχουμε από το οικογενειακό περιβάλλον είναι ότι μάλλον πρόκειται για αυτό το ζητάει. Ολόκληρη η κοινωνία του Ευρωπαϊκού Λασιθίου έχει σοκαριστεί από το γεγονός αυτό και είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στην οικογένεια. Η μύδια σαρώνει και τη Δυτική Κρήτη. Σε πολλά όρνια χωριά του Δήμου Πλατανιά υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Συνεργεία της τοπικής αυτοδιοίκησης δίνουν μάχη να κρατήσουν το δικό δίκτυο ανοιχτό. Σε ένα πολύ μια θερμοφύλα πάλι σε εξέλιξη, είναι περιστασιακό το φαινόμενο, δηλαδή κάποια στιγμή για μισή ώρα μπορεί να ρίξει πάρα πολύ κάτω και να κλείσει ένα δρόμο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι περιορισμένη η κυκλοφορία, δεν υπάρχει φυσική απαγόρευση που δεν συζητάμε άλλωστε. Σε ελεύθερη πτώση, ο υδράργυρος κατρακύλησε πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Το πρωί το θερμόμετρο έδειξε μείον 21 βαθμούς στη Φλόρινα, μείον 17 στην κοιλάδα Κοζάνης, μείον 13 στην κοιλάδα Καρπενησιώτη, μείον 12 στο Παναχαϊκό Όρος και μείον 11 στην Ορεινή Αρκαδία και στον Ευρωπό. Η κακοκαιρία Μύδια δεν αφήνει πίσω της μόνο προβλήματα. Οι πυκνές χιονοπτώσεις έκαναν πολλές περιοχές της χώρας να μοιάζουν βγαλμένες από παραμύθι. Όπως στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας στη Δράμα, όπου οι κάτοικοι, παρά το τσοχτερό κρύο, απόλαυσαν ένα περίπατο στα χειρισμένα μονοπάτια δίπλα στη Λίμνο. Στα Μετέωρα, η μαγεία της φύσης καθυλώνει. Η εικόνα των απόκρημων βράχων και των μοναστηριών να έχουν σκεπαστεί από νερευκό πέπλο προκαλεί δέος. Η Λέσβος δεν είναι συνηθισμένη στα χιόνια. Η Μύδια που επισκέφθηκε το νησί χάρισε μοναδικές εικόνες στους κατοίκους στην Αγιάσο, καθώς ολόκληρη η Κομόπολη δείχθηκε στα λεφτά.